πλημμύρισε το Σύνταγμα από τουλάχιστον 6.000 αγρότες. Με περισσότερα από 160 τρακτέρ, αλλά και κάθε άλλο μεταφορικό μέσο, ο αγροτικός κόσμος βρέθηκε στην πρωτεύουσα, διεκδικώντας την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων. Το ότι ξενυχτάμε μπροστά στη Βουλή είναι το λιγότερο που κάνουμε αυτές τις μέρες. Είμαστε εδώ και 30 μέρες, 30 νύχτες στους δρόμους. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Εδώ είναι η περιουσία μας, θα κάτσουμε εδώ, να την προστατεύσουμε. Δεν ξέρουμε τι κινδύνους υπάρχουν. Τα αυτοκίνητα είναι πίσω γεμάτα με καύσιμα, με λάδια, με υλικά που είχαμε για το δρόμο για τις έκτακτες περιπτώσεις. Περιμένουμε εδώ που θα ακούσουμε και υπερπιστούμε ότι θα ξημερώσει μια άσπρη μέρα για τους αγρότες. Σε πολύ δύσκολη στιγμή! Στην πλατεία Συντάγματος έδωσαν το παρόν αγρότες από όλη την Ελλάδα, ενώ υπήρχε και άρωμα Κρήτης με περίπου 100 αγρότες από τα μεγάλα χωράφια και τα πεζά. Στο πλευρό των αγροτών, ομοσπονδίες, σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων. Θέλουμε αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μας έχει διώξει από τα χωράφια. Δεν ζητάμε καμία ελεημοσύνη, καμία έκτακτη ενίσχυση. Αυτό που ζητάμε είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο, γιατί είναι το νούμερο ένα εργαλείο της δουλειάς μας. Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο, ήρθε η ώρα των αποφάσεων με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να παίρνουν σήμερα τον δρόμο της επιστροφής στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Και η ξεκούραση για να μπορέσουμε 11 η ώρα το πρωί να ανεβούμε στα τρακτέρ και να επιστρέψουμε πίσω στη Θεσσαλία και στα μπλόκα μας. Όπως ήρθαμε, θα αποχωρήσουμε. Η διαμαρτυρία είναι εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει σταματήσει και δεν θα σταματήσει αν δεν γίνουν κάποια πράγματα. Δεν καθόμαστε εδώ για κάποιο λόγο. Επειδή δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, καθόμαστε για κάποιο λόγο. Τα τρακτέρ πέρασαν τμηματικά τα διόδια, με την αστυνομία να συντονίζει την επιστροφή τους ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αλλά και σήμερα να καταφέρουμε να οργανώσουμε αυτό το μεγάλο αγροτικό. Παρόντες στο συλλαλητήριο και πολιτικοί αρχηγοί που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Να επέμβει το κράτος άμεσα. Μην υπάρχει πλέον αυτή η κοροϊδία. Να καταργηθεί ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο μόνιμα. Να υπάρχει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα. Και επιτέλους μια ρύθμιση οφειλών αυτοί οι άνθρωποι να μην δουν τη γη τους να πηγαίνει στη ρευστοποίηση. Ο αγώνας είναι δίκαιος. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Είμαστε στο πλευρό τους. Όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό τους. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει την κοροϊδία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία με τις πολιτικές της οδηγεί στην απόγνωση τον Έλληνα αγρότη, εξαπατά και επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον αγώνα τους.